centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σπυρίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Νατσούλη, και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι η αστυνομία έχει υποφερθεί σε διάφορες περιόδους με πάρα πολλά πράγματα. Να λοιπόν που καλείστε κι εσείς σήμερα στην Καστοριά να τηρήσετε όλα αυτά τα ειδικά μέτρα, τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης που εφαρμόζονται για την περιοχή μας. Κύριε Σπυρίδη, πόσο δύσκολα ή εύκολα προσαρμόζεται και ο κόσμος ή κι εσείς ακόμη στα νέα αυτά δεδομένα καθημερινά? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, σε ό,τι αφορά τους αστυνομικούς, οι αστυνομικοί είναι για όλα. Το καθήκον είναι καθημερινά σε επάλξεις, είμαστε εκπαιδευμένοι ακριβώς για αυτό το σκοπό. Να εφαρμόζουμε τους νόμους, να δούμε αν τηρούν την νόμη, κανόνες κτλ. Είτε να πάτε να φυλάξετε τα σύνορα πάνω, είτε να. Τα πάντα. Είτε τα να πάντα. Φυλάξετε τα μέτρα και την ασφάλεια των πολιτών λόγω του κορονοϊού. Για όλα. Τα πάντα. Για όλα. Σε ό,τι αφορά τους πολίτες, βλέπουμε ότι έχουμε απέναντί μας αρκετά συνειδητοποιημένους πολίτες, ειδικά της Καστοριάς. Ναι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα πρόστιμα. Έτσι. Είναι ελάχιστα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Από την αρχή που είχαμε τα πανελλαδικά, εννοείται, κύριε Σπυρίδη, μέχρι και από τώρα. Από την αρχή, ναι, από την αρχή. Από την αρχή. Είναι λίγα λοιπόν, ελάχιστα. Ναι. Από τη στιγμή που μπήκαν τα ειδικά μέτρα, έχει ακόμη πιο πολύ συμμορφωθεί και ο κόσμος? Σαφώς, βέβαια, έχει συμμορφωθεί. Βλέπουμε καθημερινά ότι ο κόσμος προσπαθεί να ενημερωθεί. Παίρνει στα τηλέφωνα που έχει αναρτήσει η περιφέρεια, η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς. Βλέπουμε ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια και από την αστυνομική διεύθυνση, από τον κύριο Διευθυντή, από τον κύριο Γενικό. Ναι. Οι διοικητές, οι αξιωματικοί, οι συνάδελφοι. Ναι, ναι. Είναι όλοι στις επάλξεις που λέμε. Ναι. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ιδιαίτερης φύλαξης των περιοχών της Μεσοποταμίας, της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, δηλαδή όλων των χωριών γύρω από εκεί. Εκεί πόσο δυσκολεύεστε, κύριε Σπυρίδη, γιατί σίγουρα ζήτησαν άνθρωποι να βγουν να πάνε στην εργασία τους, ειδικά κατά την χθεσινή μέρα. Σήμερα φαντάζομαι ότι τα πράγματα είναι πιο στη θέση τους. Ήταν πιο δύσκολα εκεί? Σαφώς είναι και πιο δύσκολα. Μέρα με τη μέρα όμως ομαλοποιούνται. Κάθε αρχή και δύσκολη που λένε. Ναι. Οι συνάδελφοι που βρέθηκαν από την πρώτη μέρα στο σημείο αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες με την έννοια ότι ο κόσμος ρωτούσε, έπρεπε να και αυτοί να ενημερωθούν, ναι, να δοθούν κάποιες πιο σαφείς οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μέρα με τη μέρα αυτά ξεπερνιούνται και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα και καλύτερα. Θα περάσει το 14ήμερο. Ελπίζω να είναι μόνο αυτές οι 14 μέρες. Εμείς το εύχομαι. Πραγματικά, το ευχόμαστε πραγματικά να είναι μόνο αυτές οι 14 μέρες και να λήξει κάπου εκεί. Ναι, έτσι ακριβώς. Πολλοί όμως φοβούνται ότι θα είναι παραπάνω. Εσείς είστε μόνιμα εκεί τώρα, κύριε Σπυρίδη? Δώστε μας λίγο να καταλάβουμε εκεί πώς φυλάσσεται όλο αυτό όλος αυτός ο κύκλος των χωριών εκεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις στις εισόδους, στις εξόδους από τα χωριά, ναι, και σε κέρια κομβικά σημεία, ναι, οι οποίοι ελέγχουν εάν τηρείται το μέτρο της καραντίνας. Μάλιστα. Από τους πολίτες, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Εσείς πάντως, για τις τροφοδοσίες γίνεται πολλής λόγος, αν θα μπορούσαν τα αυτοκίνητα να μπουν παραδείγματος χάρη μέσα κατευθείαν στο σούπερ ή οπουδήποτε, ή αν γίνεται τώρα να σταματάνε απ' έξω, έρχεται ο άλλος από μέσα, τα παίρνει κτλ. Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζω, κύριε Νατσούλη. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί χθες, ότι στις συγκεκριμένες περιοχές γίνεται delivery και από όλες τις επιχειρήσεις, ναι, 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 που λειτουργούν. Για την τροφοδοσία όμως τα αυτοκίνητα σταματούν έξω, ας πούμε, από τη Μεσοποταμία. Έρχεται αυτοκίνητο μέσα από τη Μεσοποταμία, ξεφορτώνει, φορτώνει στο άλλο για να μπει μέσα. Κάπως έτσι δεν γίνεται? Σαφώς. Κάπως έτσι θα γίνεται. Τώρα αυτό με λεπτομέρεια δεν ξέρω να σου το πω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το γνωρίζω. Κάπως έτσι γίνεται. Τώρα, από σήμερα οι Δήμοι έχουν δώσει τις δικές τους οδηγίες σε συνεργασία πάντα και με την αστυνομία για την περίφημη μετακίνηση Β4. Εκεί τώρα εσείς από σήμερα τι ακριβώς κάνετε και αν γι' αυτό το θέμα που είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα να θέλει να πάει κάποιος στον παππού, στη γιαγιά, στον πατέρα του, στη μάνα του που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Εκεί λοιπόν τι εντολές έχετε λάβει κι εσείς τώρα που θα λειτουργήσουμε παρά την απαγόρευση με ένα σύστημα, με μια λύση που βρέθηκε ενδοδημοτικά θα λέγαμε σε συνεργασία πάντα με την αστυνομία? Αυτό το θέμα δόθηκε η εντολή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Δήμοι, κατά την άποψή μου, καλά κάνανε. Έτσι είναι μια προσωπική άποψη. Ναι. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά βοήθεια. Πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα.
Εγώ σαν αστυνομικός ελπίζω να δείξουν κάποια επιείκεια οι συνάδελφοι, αλλά σαφώς και θα λάβουμε πιο καλές και πιο σαφείς εντολές από, ναι, από τους αρμόδιους. Γιατί αυτό είναι σήμερα, το επαναλαμβάνω, βρέθηκε αυτή η λύση, οπότε θα υπάρξει κάποιος κατάλογος που θα έχετε κι εσείς από ό,τι ξέρω, για ανθρώπους που πραγματικά μετακινούνται σε πραγματικές περιπτώσεις. Αλλά είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα δοθεί η οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σπυρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για να πούμε δύο κουβέντες για το πώς και οι αστυνομικοί, οι οποίοι δεν είναι έξω και από την υπόθεση του κορονοϊού, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έχετε κι εσείς περιστατικά συναδέλφων σας, κύριε Σπυρίδη, έτσι. Είχαμε, ναι. Να το τονίσουμε και αυτό. Και ευχόμαστε σε όλους φυσικά περαστικά και από το δικό σας σώμα και από τους δικούς σας και για τους δικούς σας συναδέλφους. Σας ευχαριστούμε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.